ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις, κυρίως στο διαδίκτυο, όπου εκτίθενται λογής-λογής απόψεις, δημιούργησαν τα δύο σποτ των δύο μεγάλων κομμάτων, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, για τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Πολλοί είναι αυτοί που σχολιάζουν αρνητικά την απόφαση και των δύο κομμάτων να παρουσιάσουν και να ποντάρουν στα πρόσωπα των αρχηγών τους, οι οποίοι επιδιώκουν να μεταφέρουν την εικόνα μιας Ελλάδας διαφορετικής από αυτή που ζούμε, με ανάπτυξη, κοινωνική πρόνοια, θέσεις εργασίας και προστασία των μεσαίων και χαμηλών οικονομικά στρωμάτων. Αμφότεροι δε, στα σποτς τους, οι πολιτικοί αρχηγοί εμφανίζονται σίγουροι και γνώστες του τρόπου με τον οποίο η Ελλάδα θα αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Με μια πιο ενδελεχή ανάγνωση σχετικά με το σποτ του Πασόκ, διαπιστώνουμε μια έντονα απολογητική διάθεση για όσα έχουν συμβεί από το 2009 έως και σήμερα, ενώ ακόμα και η γλώσσα του σώματος του Προέδρου Ευάγγελου Βενιζέλου δείχνει αμυντική στάση, προστατεύοντας με τα χέρια του την κοιλιά του και προσπαθώντας να δώσει ελπίδα και αγωνιστική διάθεση. Από την άλλη πλευρά, στο τηλεοπτικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας διακρίνουμε έντονο το στοιχείο της μάχης του κακού με το καλό, με τελικό νικητή φυσικά το δεύτερο, και άνετο τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά που προσπαθεί να περάσει το προφίλ του σίγουρου νικητή που υπόσχεται να δώσει ένα γρήγορο happy end στη δύσκολη κατάσταση που διέρχεται η χώρα μας. Για του λόγου το αληθές όμως, ας παρακολουθήσουμε προσεκτικά και τα δύο σποτ του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζω πόσο απογοητευμένοι είναι πολλοί Έλληνες και πολλές Ελληνίδες. Ξέρουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης και το αναλαμβάνουμε. Η συγγνώμη που ζήτησα δεν είναι μια τυπική λέξη. Είναι μια πολιτική πράξη που σημαίνει πολλά. Άλλοι εμφανίζονται ανεύθυνοι και αρνούνται να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, ώστε την επομένη των εκλογών να υπάρξει ξανά ελπίδα και προοπτική. Θέλουμε ο τόπος να μπορεί να κυβερνηθεί. Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν μόνοι τους, με κομματικούς εγωισμούς ή με ανέφικτες προτάσεις. Εμείς θέλουμε να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά τις εκλογές για να προστατεύσουμε τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις της υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης, των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων. Οι Έλληνες αγωνιζόμαστε και θα πετύχουμε. Ανεργία, δουλειά, αξιοπρέπεια, ντροπή, καταστροφή, δημιουργία, ευρώ, δραχμή. Ελπίδα. Ελπίδα. Φόβος. Τιμωρώ. Ψηφίζω. Ψηφίζω. Ελλαδίτσα. Ελλάδα. Μιλήματα, τέλος. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Ήρθε η ώρα να κυβερνήσουμε την Ελλάδα διαφορετικά. Με ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο για τη χώρα. Για να έρθει γρήγορα η ανάπτυξη. Με ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια. Για να υπάρξουν ευκαιρίες για όλους. Σε όσους βασίζουν την ύπαρξή τους στην καταστροφή, απαντάμε πως η Ελλάδα έχει μέλλον. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Νέα Δημοκρατία. Αντώνη Σαμαράς. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει.